Κυρία Βαβέτση, καλησπέρα. Αγροτική οδοποιία, φανταζόμαστε ότι είναι το έργο το οποίο εντάσσεται στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης για να ακολουθήσουν και τα υπόλοιπα. Ωστόσο, ποιες περιοχές περιλαμβάνει αυτό το έργο της αγροτικής οδοποιίας? Καλησπέρα και σε εσάς καταρχήν και στους τηλεθεατές. Λοιπόν, είναι ένα έργο που, όπως είπατε και εσείς, με μελέτες που κάνανε οι υπηρεσίες του Δήμου, το υποβάλαμε στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης και ευτυχώς εντάχθηκε και είμαστε πολύ χαρούμενοι με αυτό. Αφορά δρόμους και στις τρεις δημοτικές ενότητες και στην κοινότητα του Κομμένου, αρκετά χιλιόμετρα αγροτικής οδοποιίας, κάτι που θα δώσει ανάσα και στην καθημερινότητα των παραγωγών του Δήμου, αλλά και γενικότερα στην ομαλή κυκλοφορία, γιατί πλέον ακόμα και οι αγροτικοί δρόμοι του Δήμου μας είναι δρόμοι ταχείας κυκλοφορίας. Υπάρχει έτσι, ειδικά τις περιόδους που με τις μετακινήσεις των προϊόντων, οι δρόμοι αυτοί είναι δρόμοι ταχείας κυκλοφορίας. Πολύ ευτυχής και όσον ούπο θα το δημοπρατήσουμε το έργο. Και έχει μεγάλο προϋπολογισμό το έργο. 2 εκατομμύρια είναι ένα μεγάλο έργο, είναι ένα σημαντικό έργο για το Δήμο. 2,5 εκατομμύρια, ναι. 2.350 κάτι, αν δεν κάνω λάθος. Και αυτό γιατί, ξέρετε, στο Τρίτσι υπάρχει πλαφόν. Δηλαδή, ο κάθε Δήμος έχει δικαίωμα, σύμφωνα με κάποιες τιμές που τους στέλνουν από το Υπουργείο, μέχρι εκεί να εντάξει έργα. Εκεί λοιπόν πρέπει να δρομολογήσεις τις ανάγκες σου και να περιοριστείς, να κόψεις, να βάλεις. Νομίζω ότι ο Δήμος ο δικός μας, μάλλον στο Δήμο το δικό μας, έχουμε 12 εκατομμύρια που θα πάρουμε από το Τρίτσι και κάποια εξτρά χρήματα για άλλα έργα που τα έχουμε υποβάλει που είναι εκτός Τρίτσι, μέσα του Τρίτσι, αλλά εκτός λόγω της Επιτροπής του 21, άλλα 3,5 περίπου εκατομμύρια. Άρα το σύνολο περίπου 15 εκατομμύρια. Οπότε θα μπορούσαμε να βάλουμε 15 εκατομμύρια αγροτική οδοποιία, αλλά δεν θα είχαμε τίποτα άλλο. Έτσι. Λοιπόν, τα μεγαλύτερα προβλήματα δηλαδή, εκεί που υπάρχουν τα μεγαλύτερα προβλήματα. Επικεντρώνεσαι. Και μικρός χρονικός ορίζοντας ως προς την υλοποίηση του έργου, δηλαδή όχι με μεγάλες καθυστερήσεις, αν τελικά επιτευχθεί και δεν υπάρχει καθυστέρηση. 15 μήνες, εντάξει, είναι ένα εύλογο χρονικό διάστημα, αν υπολογίσει κανείς και τους χειμερινούς μήνες που μπορεί να ολοκληρωθεί. 15 μήνες, κατά την άποψή μου, δεν είναι εύλογο χρονικό διάστημα, θα μου επιτρέψετε, γιατί από τη στιγμή που θα ξεκινήσει τη δημοπρασία μέχρι να τελειώσει η διαδικασία, θα περάσουν κάποιοι μήνες. Όπως πολύ καλά είπατε κι εσείς, τους χειμερινούς μήνες έχουν δικαίωμα οι εργολάβοι να πάρουν παρατάσεις. Δεν γίνεται να δουλέψουν, εντάξει, οι άνθρωποι. Οπότε οι 15 μήνες, εγώ ευελπιστώ το έργο εκεί προς το τέλος της τετραετίας να υλοποιείται. Ναι, μάλιστα. Εκτός όμως από τις εντάξεις έργων, υπάρχουν και στο Δήμο κάποια έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη. Έτσι δεν είναι? Τώρα λοιπόν και επιστρέφοντας, αν θέλετε, στην κανονικότητα, όπου δίνεται η δυνατότητα και σε εσάς ως Δημοτική Αρχή να ελιχθείτε περισσότερο, πώς θα ιεραρχείτε και τι είναι αυτό που θέλετε να συντομεύει περισσότερο? Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν πάρα πολλές δημοπρασίες καταρχήν που θα τρέξουν αυτό και τον επόμενο μήνα. Όλα αυτά είχαν σταματήσει εξαιτίας του COVID. Ναι. Δεν είχαμε δικαίωμα να δημοπρατήσουμε έργα και επίσης υπήρχε πολύ μεγάλο περιθώριο στα έργα που ήδη ήταν σε εξέλιξη να σταματήσουν και να συνεχίσουν όταν και θα αποφασιζόταν και τώρα είναι αυτή η εποχή. Εμείς μέσα στο Μάιο ευελπιστούμε να δημοπρατήσουμε, εκτός από αυτά τα που συζητήσαμε πριν, 3,5 εκατομμύρια περίπου την ένταξη του έργου αποχέτευση Άγιος Ταξιάρχης Αμφιθέα, περίπου 1 εκατομμύριο είναι το καταφύγιο των αδεσπότων ζώων, άλλο 1 εκατομμύριο είναι το πράσινο σημείο. Ταυτόχρονα έχουν δημοπρατηθεί έργα που αφορούν στην καθημερινότητα και στην ανάπλαση των κοινοχρήστων χώρων του Δήμου, δηλαδή πλατείες, χώροι παιδικών χαρών, αλλά και έργα αποκαταστάσεων, δηλαδή από πλημμύρες και θεομηνίες και τα λοιπά, τυχεία, αγροτικοί δρόμοι και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτά έχουν ξεκινήσει και δουλεύονται. Έχουν γίνει δημοπρασίες, έχουν ξεκινήσει εργολάβοι, έχουν αναλάβει. Πιστεύω μέχρι το πέρας του καλοκαιριού, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, ευελπιστώ αυτά να έχουν τελειώσει. Και υπάρχουν και πολλά έργα που είναι έτοιμα, πολλές προτάσεις που είναι έτοιμες και θα ξεκινήσουν και αυτές όσον ούπο. Ταυτόχρονα έχουν ενταχθεί και κάποια έργα που θα τα τρέξει η περιφέρεια, όπως είναι
κατά την άποψή μου, πολύ σημαντικό έργο ο δρόμος που είχαμε ξανασυζητήσει από Περάνθη Κομπότη. Και αυτό πιστεύω ότι μέσα στο επόμενο διάστημα θα αρχίσει να δουλεύεται. Γενικά υπάρχει ένας οργασμός το τελευταίο διάστημα, ευτυχώς, όχι μόνο στο δικό μου Δήμο, νομίζω και σε όλους τους Δήμους θα ξεκινήσουν έτσι. Και η μελέτη για το ρέμα Μπούση, που και αυτό θα επιλύσει χρόνια προβλήματα που αφορούν το δικό σας Δήμο. Και να σταθώ κυρίως στο αλλιευτικό καταφύγιο, κυρία Βαβέτση. Τι γίνεται με το θέμα του αλλιευτικού καταφυγίου? Ξέρετε, από όταν ξεκίνησαν οι μετακινήσεις των δημοτών, τουλάχιστον αυτό που παρακολουθούμε στα social media είναι κάποιες φωτογραφίες από την Κόπρενα, όπου μέχρι τώρα ο σήμα κατά τεθέν εμφανιζόταν ο φάρος της Κόπρενας, εμβληματικό βεβαίως. Πλέον έχει αρχίσει αυτό και συνάδει και με μια άλλη φωτογραφία, και αυτό δεν είναι άλλο από το αλλιευτικό καταφύγιο, που σημαίνει ότι ολοκληρώνονται, είμαστε στην τελική φάση. Τι γίνεται με το έργο αυτό? Θα σας πω ότι το συγκεκριμένο έργο μας κάνει πάρα πολύ χαρούμενος και πάρα πολύ περήφανος. Και εμένα, γιατί δεν είμαι εγώ αυτή η οποία ξεκίνησε και δούλεψε τόσο πολύ ώστε να φτάσει να ενταχθεί αυτό το έργο. Υπήρχε προηγούμενη δημοτική αρχή, υπήρχε δήμαρχος πριν. Ο κύριος Γιαννούλης από τότε που ήταν δήμαρχος Κομποτίου είχε ξεκινήσει να δουλεύει πάνω σε αυτές τις μελέτες, προκειμένου κάποια στιγμή να ενταχθεί αυτό το έργο. Και κατόπιν ο δήμαρχος Νικολάος Κουπά, ναι, και όλοι μαζί, ναι, προσπαθήσαμε και με πολύ χαρά. Γιατί δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο να εντάξει ένας δήμαρχος ένα αλλιευτικό καταφύγιο όταν τα 2/3 της Ελλάδας έχουν θάλασσα. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε πόσοι δήμοι υπάρχουν, καταλαβαίνετε πόσα λιμάνια, πόσα αλλιευτικά καταφύγια είναι απαραίτητο να γίνουν. Όποιος προλάβει τον κύριο είδε, και ένας από αυτούς ήταν και ο Δήμος ο δικός μας. Είναι ένα έργο υψής της σημασίας για την ανάπτυξη όχι μόνο της Κόπρενας αλλά της ευρύτερης περιοχής. Εξυπηρετείς ταυτόχρονα πάρα πολλά πράγματα και είναι και ένας τρόπος του να φέρεις κόσμο στο Δήμο σου. Είμαι σίγουρη ότι θα ξεκινήσει έτσι αρκετή ανάπτυξη στο κομμάτι αυτό, και ήταν και ένας από τους στόχους. Και ταυτόχρονα θα εξυπηρετηθεί και πάρα πολύ μεγάλο έτσι, αριθμός με τους ανθρώπους που ασχολούνται με τη θάλασσα, γιατί κακά τα ψέματα εμείς ήμασταν πολύ πίσω σε όλα αυτά τα πράγματα. Τις περισσότερες φορές παράτυπα κάναμε πράγματα για να βοηθήσουμε εκεί τους αλλιευτικούς συλλόγους κτλ. Οπότε και μπαίνουν σε μία τάξη τα διάφορα και δίνεται και ένα κίνητρο περισσότερο στο να φέρεις κόσμο στο Δήμο σου. Πολύ σπουδαίο έργο. Έχει τελειώσει. Δηλαδή πιστεύω ότι σε ένα μήνα θα γίνει παράδοση του έργου. Να πω ότι είχαμε την ευτυχία να έχουμε μια εταιρεία που δεν την επιλέξαμε, γιατί όλα αυτά είναι δημοπρασίες, που ήταν εξαιρετική και μέσα στα χρονοδιαγράμματα το έργο και χωρίς καμία. Να το αυτό που λέγαμε λίγο πριν, είδατε, ότι όταν ένα έργο συνεχίζεται με κανονικούς ρυθμούς, είναι εντός των χρονοδιαγραμμάτων. Είναι πολύ σημαντικό το ποιος θα εκτελέσει ένα έργο. Βέβαια. Στο δικό μου Δήμο έχουμε περάσει πάρα πολύ έτσι, μέσα από δυσκολίες πολλές. Κυρίως με τα έργα της αποχέτευσης, και αυτό γιατί κάποιοι ανάδοχοι από αυτούς που πήραν τις δημοπρασίες δεν μπορέσαν να τα εκτελέσουν. Έτσι. Και για τον λόγο αυτό έχουμε πάει και περίπου 2 χρόνια πίσω τις εκτελέσεις των έργων, μέχρι να βγει καινούριος ανάδοχος κτλ. Είναι ένα σπουδαίο έργο για μένα το λιμάνι της Κόπρενας. Και εφόσον επιστρέφουμε σιγά σιγά στην μετά COVID εποχή που όλοι θέλουμε να ελπίζουμε, θα υπάρξει μια εκδήλωση, ας πούμε, θα γίνει κάτι με την παράδοση του έργου ή όχι, για να δώσετε μεγαλύτερη έμφαση? Κοιτάξτε να δείτε. Εμείς πάντα θέλουμε. Μας αρέσει πολύ ο πολιτισμός, πάντα θέλουμε να κάνουμε πράγματα, είναι μέσα στα σχέδιά μας. Θα είναι και μια ευκαιρία να μαζευτεί και κόσμος, να το δει και από κοντά. Ευτυχώς τώρα με το λιμάνι από μόνο του τραβάει κόσμο έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν. Και εσείς μας έχετε συνηθίσει, και ο κύριος Γιαννούλης, ο προκάτοχός σας, με ωραίες εκδηλώσεις, καλοκαιρινές, στην Κόπρενα, που μακάρι να ξαναγίνουν. Να μην έχουμε στο μέλλον το πρόβλημα της πανδημίας και να μπορέσουν να ξαναγίνουν. Τώρα, να σας πάω στο θέμα της κατασκευής μικρού υδροηλεκτρικού φράγματος στις πηγές Αγίου Γεωργίου, όπου ως θέμα απασχόλησε και την πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
του Δήμου Νικολάου Σκουφά. Η απόφαση η οποία πήρατε ήταν και από εσάς ομόφωνα αρνητική, έτσι δεν είναι, κυρία Βαβέτση? Έτσι ακριβώς είναι. Να μου επιτρέψετε να πω ότι αυτό δεν έχει... η άρνηση ήταν ως προς τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, έτσι, και τις μελέτες που αφορούσαν στο συγκεκριμένο έργο. Προσωπικά δεν έχω αντίρρηση, ούτε είμαι ενάντια στις νέες μορφές ενέργειας. Αλλά στο συγκεκριμένο έργο θεωρήσαμε ότι επειδή δεν σου διασφάλιζε την ασφάλεια των πηγών, ότι δηλαδή θα έχει νερό η περιοχή αυτή, από την οποία ιδρευόμαστε, ο νομός της Άρτας, η Λευκάδα, η Πρέβεζα, ένα τεράστιο κομμάτι της Ηπείρου, αυτό δεν διασφαλιζόταν μέσω της μελέτης και γι' αυτό το λόγο ήταν το όχι από το Δημοτικό Συμβούλιο. Όπως σε αντίθετη περίπτωση, προσωπικά δεν θα είχα κανένα πρόβλημα. Και να πάμε τώρα και στον πολιτισμό, γιατί με ένα δελτίο τύπου σημερινό κάνετε γνωστό ότι στα πλαίσια των δράσεων για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821, ο Δήμος Νικολάου Σκουφά ανοίγει και άλλη πτυχή της ιστορίας που ενδεχομένως οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν. Και αφορά την οικογένεια Γεροστάθη από το Κομπότι, και οφείλω να πω ότι οι περισσότεροι ίσως που δεν το γνωρίζουν, τους δίνεται η ευκαιρία τέλος πάντων μέσα από όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία δίνεται στη δημοσιότητα και κανείς μπορεί να το δει και από την ιστοσελίδα του Δήμου, για να ανοίξει άλλη μία, όπως είπαμε, πτυχή της ιστορίας. Να πω ότι εμείς εδώ είμαστε πολύ τυχεροί άνθρωποι. Έχουμε πάρα πολύ σημαντικούς ανθρώπους στον τόπο μας. Πολλές φορές εμείς οι νεότεροι δεν έχουμε την ευκαιρία να τους γνωρίσουμε. Γιατί είναι έτσι οι ρυθμοί ζωής, γιατί είναι έτσι η εκπαίδευση στην Ελλάδα. Οι περισσότεροι δεν γνωρίζουμε πράγματα για αυτούς. Όλο αυτό το διάστημα καθίσαμε και δουλέψαμε ως Δήμος, όχι το να ψάχνουμε στο διαδίκτυο να βρούμε πληροφορίες. Δουλέψαμε πάλι με πανεπιστήμια, δουλέψαμε με Ινστιτούτα που υπάρχουν και που έχουν αρχεία. Ναι. Όσον αφορά την οικογένεια Γεροστάθη, όπως και την οικογένεια Μόστρα, η οποία ήταν από τις μεγαλύτερες οικογένειες που δώσανε πάρα πολλά. Το έχετε αναδείξει και αυτό, έτσι. Πριν από λίγο χρονικό διάστημα είχατε ασχοληθεί. Μάλιστα. Με τους Μοστρέους, ναι. Βεβαίως. Όχι μόνο για το Δήμο το δικό μου, για τον νομό της Άρτας, αλλά και για την Ελληνική Επανάσταση. Φανταστείτε ότι η οικογένεια Γεροστάθη ήταν από τους ανθρώπους που ήταν πολύ έντονη η δραστηριότητά τους στη Φιλική Εταιρεία, με πολλά χρήματα που δώσανε για την ανεξαρτησία της Ελλάδας. Αυτοί που χτίσανε την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Κομπότι, θαμμένος στην Κέρκυρα μεταφέρθηκε εδώ, και μάλιστα έχουμε κανονίσει και με το Δήμο της Κέρκυρας μια ημερίδα που θα αφορά στους Ηπειρώτες οι οποίοι δράσανε στην Κέρκυρα, που είναι πάρα πολλοί, κυρίως από το Δήμο το δικό μου, και μεταξύ αυτών είναι και η οικογένεια Γεροστάθη και η οικογένεια των Μοστρέων, που ένας από αυτούς ήταν από τους 5 ανθρώπους οι οποίοι συντάξανε το Σύνταγμα της Ελλάδας. Να, αυτά είναι τα πράγματα που δεν τα γνωρίζουμε. Όπως είπατε και εσείς, υπάρχουν κάποια κενά στην ιστορία που όταν αυτά έρχονται να καλυφθούν μέσα από μελέτες ή από στοιχεία που δίνονται από την Δημοτική Αρχή, από άλλους φορείς, τότε είναι καλό όλη η τοπική κοινωνία να γνωρίζει την ιστορία του τόπου. Σημαντικό. Νομίζω ότι το οφείλουμε στις νέες γενιές. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρει κάποιος την ιστορία του τόπου του. Και παραδειγματίζεται, έτσι, και παίρνει δύναμη, και υπερηφάνεια νιώθει, και κίνητρο. Ο Δήμος Νικολάου Σκουφά όμως είναι περισσότερο γνωστός, αν θέλετε, και για το φιλελληνισμό. Τα κινήματα φιλελληνισμού που στη μάχη του ΠΕΤΑ έδωσαν το δικό τους στίγμα και αυτό γράφτηκε στην ιστορία. Και εσείς δεν αφήνετε να περάσει η ιστορία στη λύθη. Υπάρχει συνέχεια. Μετά από κάποια συνέδρια, διεθνή συνέδρια, τα οποία έλαβαν χώρα στην περιοχή και έχουν δώσει τη δική τους γραφή και τη δική τους συνέχεια, έρχονται και άλλες δράσεις από τη Δημοτική Αρχή, οι οποίες 20 Ιουνίου, αν δεν κάνω λάθος. Είναι μία από αυτές. 20 Ιουνίου είναι η μία από τις δράσεις που έχουμε προγραμματίσει, όχι μόνοι μας. Συνήθως μας έρχονται αυτά τα πράγματα. Για παράδειγμα, η συγκεκριμένη δράση ήρθε ξεκάθαρα από το ενδιαφέρον του Ουγγρικού κράτους, οι οποίοι έχουν και Ουγγροπεσόντα στο ΠΕΤΑ, αλλά γενικώς είχαν έτσι μία φιλοελληνική διάθεση, ήταν φιλέλληνες.
Και μας ήρθε μια πρόταση για να αποδείξουν οι άνθρωποι ότι είναι και σύγχρονοι φιλέλληνες. Μας ζητήθηκε λοιπόν από τον πρέσβη, ο οποίος εκπροσωπεί τη χώρα του, τιμή σε ένα και για τα 200 χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης, να έρθει στο μνημείο του ΠΕΤΑ και να αφήσει μια σύγχρονη πλακέτα, υποδηλώνοντας το ενδιαφέρον του και από εδώ και πέρα για την Ελλάδα και την αγάπη του και αυτού και της χώρας του και ούτω καθεξής. Θα υπάρξει λοιπόν μια μέρα που θα γίνουν εκδηλώσεις και φυσικά και εμείς τιμητικά θα αναδείξουμε τον πρέσβη σε επίτιμο δημότη του Δήμου μας. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ σήμερα, κυρία Βαβέτση. Εγώ ευχαριστώ πολύ.